θέλετε να πάμε σε συνέντευξη, ναι, και να απολαύσουμε τον Δημήτρη Κοριαλά. Ναι, και να δούμε ένα αγόρι να βουρκώνει που σε εμάς τα κορίτσια αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Συγκινήθηκε. Ναι, είναι πολύ τρυφερό πλάσμα. Γιατί? Δημήτρη, είσαι πάντα δημιουργικός. Θέλω να μου πεις πού βρίσκεσαι καλλιτεχνικά. Βασικά, έπρεπε να πεις ότι είμαι κόκκινος από τον ήλιο και από τη θάλασσα. Ετοιμάζω δύο δίσκους στην Αμερική, ένα δίσκο στη Γερμανία. Τελευταία ακούμε πολλά τραγούδια με υβριστικούς στίχους. Πώς σου φαίνεται όλη αυτή η μόδα, ακούς αυτά τα τραγούδια? Επειδή όλο αυτό το πράγμα το ακούνε μικρά παιδιά, όλη την ώρα να μιλάω για τα επίμαχα σημεία σου, οτιδήποτε αυτό κτλ. Νομίζω ότι κάπου δεν πάει καλά η δουλειά. Δεν μπορεί να βγαίνει το άλλο το... με τη Φεράρι και να λέει ότι να είναι και να μαθαίνει το γιο μου ότι έτσι είναι η ζωή. Άμα θες την άποψή μου, είναι σκουπίδια. Σκουπίδια. Από τότε που ήρθε ο Θανασάκης στον κόσμο, νομίζω ότι είναι όλος σου ο κόσμος. Όχι όλος ο κόσμος, είναι ο κόσμος. Καταλαβαίνω ότι σου λείπει λίγο ο Θανάσης, αλλά θα το βρείτε. Δεν μου λείπει, εδώ βρισκόμαστε συνέχεια. Ούτως ή Συγκινήσε, γιατί έχουν αλλάξει λίγο οι συνθήκες από εκεί που ήσασταν οι δυο σας στην Αύπακτο πλέον. Έχει έρθει στην Αθήνα, πάει σχολείο εδώ. Ναι, ο Θανάσης ήρθε στην Αθήνα. Μένει με τη μαμά του, είναι και αδερφή του μαζί. Εντάξει, είναι δύσκολο το... η μετάβαση είναι δύσκολη, το καταλαβαίνω, αλλά είναι κοριαλάκι, θα το καταφέρει. Το ζήτησε η μαμά, θέλω να είμαι με το παιδί. Το ζήτησε η Φωτεινή και δεν μπορεί να πεις όχι στη μαμά, ποτέ. Εσείς, Δημήτρη, δεν είχατε παντρευτεί, άρα δεν υπάρχει διαζύγιο. Ούτε είχαμε παντρευτεί. Ούτε το σύμφωνο συμβίωσης είχαμε κάνει. Απλά μέσα στον νόμο υπάρχει ότι όταν είναι αναγνωρισμένο δικό σου παιδί κτλ. Που υπάρχει στην επιμέλεια. Τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά προσπαθώ να είναι όσο καλύτερη σχέση. Γι' αυτό που λέγαμε πριν ότι πάνω απ' όλα είναι το παιδί. Ήμουν η μαμά. Η μαμά και ο μπαμπάς μαζί. Τελικά έχεις καταφέρει να έχεις καλές σχέσεις με τις πρώην συζύγους σου? Είσαι τρελή. Όχι, ψέματα. Με την πρώτη μου έχω τέλεια σχέση. Η Δημητρούλα είναι... να αγαπάω, τη λατρεύω. Κρατάτε ακόμη? Ναι. Μετά όχι. Δεν φταίω εγώ. Εγώ τις αγαπάω όλες. Αλλά δεν ξέρω. Με την Ευρυδίκη δηλαδή, όχι. Και την Ευρυδίκη την αγαπάω, αυτό κτλ. Δεν. Επαφή μηδέν. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να ξανακάνεις οικογένεια για να... Όχι. 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 Μία σχέση έχω, το Θανάση τελείωσε, πάει. Λήξεις. Είπε... Δεν είπε. Απλώς είναι οι παύσεις αυτές, είναι η συγκίνηση μόνο με το άκουσμα του παιδιού που καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και αυτή τη στιγμή θα ήθελα τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Δεν είπε κάτι κακό, ούτε υπονόησε κάτι για τις γυναίκες της ζωής του, ούτε ενώ ότι δεν υπήρχε αυτή η επίθεση, όχι, ούτε προς το πρόσωπο της Φωτεινής, όχι, της μαμάς του παιδιού τους. Απλώς είναι ένα δικό του θέμα, θα ήθελε περισσότερο το παιδί, αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, είναι πολύ μπαμπάς. Ήμουνα και μαμά και φοβερός, μπαμπάς. Φοβερός. Γιατί τα πρώτα χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, ζούσε μαζί του. Ο Θανασάκης, ναι. Μπράβο σε έναν άντρα που βγαίνει δημόσια και δακρύζει για το παιδί του και τοποθετείται όμως με ευγένεια απέναντι και στη μητέρα του παιδιού, αλλά και στις αποφάσεις που πρέπει να τηρούνται όταν χωρίζει το ζευγάρι. Γιατί καταλαβαίνω το συναίσθημά του, όλοι το καταλαβαίνουμε όσοι έχουμε χωρίσει. Όμως πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες για την ψυχική ισορροπία και υγεία του παιδιού μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα μονοπάτια αυτά πάντως. Και ο κύριος Κοριαλάς εδώ έχει κάνει την πιο εξομολογητική συνέντευξη της ζωής του, νομίζω. Και όταν λέει στο τέλος ότι λήξεις το θέμα σχέση και έχω μόνο το Θανάση, είναι ένας μπαμπάς. Μιλάμε πάντως μεγάλες κουβέντες. Αν αισθάνεσαι ότι έχεις αποτύχει,
Δεν ξέρω αν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Λες, δεν θα το ξαναδοκιμάσω, γιατί δεν θέλω να το ξαναπεράσω. Ναι. Είναι σε μια φάση πάντως, είναι πολύ ευσυγκίνητος και μπορώ να καταλάβω κιόλας. Εγώ κράτησα το κομμάτι που είπε για τα τραγούδια, ότι δεν θέλω ο γιος μου να δει ότι αυτή είναι η ζωή. Και είχε απόλυτο δίκιο. Την τράπε, εννοείς. Ναι, γιατί άλλο η πραγματικότητα, άλλο η τηλεόραση, άλλο τα περιοδικά. Δηλαδή, αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια πηγαίνοντας απλά στο σούπερ μάρκετ που μιλάμε μόνοι μας, μιλάμε με τα προϊόντα, γυρνάμε στο σπίτι, βλέπουμε τους λογαριασμούς που δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ναι, απλά τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώνουν οι τράπερς, εμείς τα μεγαλώνουμε. Εννοείται, εμείς τα μεγαλώνουμε, αλλά αυτό που λέω κι εγώ, γιατί κι εγώ χωρισμένος είμαι και έχω την ευτυχία. Έχετε χωρίσει πολλά χρόνια. Έχουμε χωρίσει περίπου 7-8 χρόνια με τη Μάριον. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και εγώ φρόντισα να φύγω από το σπίτι, να μετακομίσω και να είμαι σε πολύ κοντινό προάστιο για να βλέπω την Αυσικά ανά πάσα στιγμή. Και το έχω πετύχει αυτό, το έχω χτίσει, διότι ένα παιδί στην εφηβεία όταν βλέπει τον πατέρα του με μια βαλίτσα να φεύγει, συνήθως αυτός που φεύγει από το σπίτι παίρνει και το μουτζούρι, όπως λέω εγώ, μένοντας με τη μητέρα. Από εκεί και πέρα προσπαθείς να χτίσεις μια σχέση και γι' αυτό καταλαβαίνω ότι είναι και ευσυγκίνητος. Η μητέρα είναι μοναδική, δεν μπορεί να την αποκαταστήσει ναι, ο άντρας. Τώρα εδώ όμως υπάρχει τίποτα. Και απόσταση, ε. Σαφώς υπάρχει, αλλά το κομμάτι της συνεπιμέλειας είναι λίγο δύσκολο. Αυτό το 50-50 δεν παίζεται. Η μάνα είναι μάνα. Πόσο συμφωνώ μαζί σου. Έτσι είναι. Από την άλλη όμως, θεωρώ ότι δεν μπορείς να γενικεύεις καταστάσεις. Σωστό. Θεωρώ ότι τα παιδιά οδηγούν. Και τα παιδιά είναι η προτεραιότητα για να οδηγήσουν στις όποιες αποφάσεις και όχι μια γενικότητα, μια γενίκευση. Δεν είναι όλα στο ίδιο τσουβάλι. Εξαρτάται ναι. πάντα από την περίπτωση του πατέρα, από την περίπτωση της μητέρας, από την ηλικία, από τις ανάγκες του παιδιού. Συμφωνώ πάρα πολύ με όσα λες για το ρόλο της μαμάς και το τι είναι η μαμά. Από την άλλη όμως βλέποντας και έναν πατέρα ο οποίος συγκινείται αυθεντικά μόνο και στο άκουσμα του παιδιού του ότι θα ήθελε τα πράγματα να είναι αλλιώς, αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Το εκτιμώ και μακάρι να βρουν τις ισορροπίες μέσα στην καθημερινότητά τους. Και για, πρώτα απ' όλα για το παιδί και μετά και για τους γονείς. Η παιδεία των γονέων θρέφει τα παιδιά και ψυχικά, αλλά και στην πορεία της ζωής τους.